Το Δήμαρχο Τοπίρου Θωμά Μίχογλου καταγγέλει ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Ξάνθης για πολιτική δίωξη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η υπάλληλος του Δήμου βιώνει σειρά διακρίσεων και αρνητικών διοικητικών μεταβολών, επειδή ο σύζυγός της είχε κατέλθει ως υποψήφιος με άλλο συνδυασμό στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Το πρόβλημα ήταν με μια μετάθεση σε χώρο εργασίας μιας συναδέλφου, η οποία έγινε με παράτυπες πράξεις. Πρώτον, έγινε σε λάθος ειδικότητα, αυτό δεν αρκούσε, αλλά ήταν κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μίχογλου σας καλύψανε απέναντι στην ανακοίνωση σας, γιατί τοποθετήθηκε δημόσιο ότι γινόταν να γίνει διαφορετικά? Όχι, γιατί ξέρει ότι είπε λάθος τα καθήκοντά του. Άλλωστε, η πρώτη απόφαση της αποκεντρωμένης κατακράβνωσε την απόφασή του και επανήλθε στη, νομίζω, αρχές του μήνα του Σεπτεμβρίου με την ανάληψη των καθηκόντων του και πάλι για να μπορέσει να, επικαλούμενος υπηρεσιακές ανάγκες, να μεταθέσει την υπάλληλο. Όμως ο σύλλογος σας δεν πιστεύει ότι είναι υπηρεσιακές ανάγκες? Όχι, μόνο έτσι φαίνεται ούτως ή άλλως από την αιμονή να υπηρεσιακεί το ίδιο υπάλληλο. Αλλά αυτό δεν μας κάνει εντύπωση ότι πρέπει να μετακινηθεί. Εμείς η διοίκηση δεν κάνουμε με τους δημάρχους. Εμείς θέλουμε κάθε φορά που απευθύνεται ένας συνάδελφός μας και έχει γίνει μία παράνομη, παράτυπη προς αυτόν πράξη, να την προσβάλλουμε. Δεν έχουμε αιμονή με τη συνδιοίκηση. Απλά θέλουμε να γίνονται τα πράγματα σύνομα. Και όποτε θα έχουμε καταγγελίες ή έστω αναφορές στο σύλλογό μας ότι καταπατώνται βασικοί κανόνες διοίκησης, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Συλλόγου αναφέρει ότι «Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα ο Δήμαρχος Τοπίρου Θωμάς Μίχογλου εμένει στην αιμονή του για πολιτική δίωξη συναδέλφου που έχει την ατυχία να υπηρετεί στον ομώνυμο Δήμο. Διώκεται διότι ο σύζυγός της συναδέλφου κατήλθε στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο Τοπίρου με αντίπαλο συνδυασμό. Από τότε η συνάδελφος βιώνει το δικό της Γολγοθά, έχοντας την ειδικότητα της εργάτριας οικοδόμου παράνομα και καταχρηστικά εν μέσω απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών για τους υπαλλήλους τοπικής αυτοδιοίκησης, βγάζει την πρώτη απόφαση όπου την μετατάσσει με το δικό του εφάνταστο νομικό πλαίσιο, εγώ είμαι η αρχή του παντός, σε εργάτρια καθαριότητας. Μετά από προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η υπάλληλος δικαιώνεται. Καιροφυλαχτεί λοιπόν και με το που αναλαμβάνει και πάλι δήμαρχος μετά δόξης και τιμής, επανέρχεται δρυμύτερος και βγάζει εκ νέου απόφαση με την οποία μετακινεί την υπάλληλο σε αλλότρια καθήκοντα επικαλούμενος τάχα υπηρεσιακές ανάγκες. Ως σύλλογος, θέλαμε να λύσουμε το θέμα ειρηνικά και πολιτισμένα με πολλές κατεδίαν επαφές μαζί με τον άρχοντα του τόπου, έχοντας μάλιστα τη διαβεβαίωση ότι θα ανακαλέσει την τελευταία, αλλά μάταια. Ακόμα και σήμερα και μετά την δεύτερη προσφυγή της συναδέλφης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, επιμένει στη ρεβανσιστική του συμπεριφορά. Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά του κ. Θωμά Μίχογλου και τον καλούμε να επανέλθει και να θυμηθεί τον όρκο που έδωσε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.